Γεμίζει η ψυχή μας Κρήτη, γεμίζει η ψυχή μας την ενέργεια της πατρίδας μου. Άρωμα Κρήτης έχει για μία ακόμα φορά το νέο κοινωνικό μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο «Κατά Ιωάννη». Ο συγγραφέας του Σασμού, με σταθερό σημείο αναφορά στα Χανιά, μας διηγείται στο ένατο μυθιστόρημά του την ιστορία του Ιωάννη, ενός ανθρώπου που πασχίζει να φτάσει στην τελειότητα. Για το συγγραφέα μίλησε η Ανδριανή Αγγελιδάκη, που συντόνισε και τη συζήτηση. Και μου θυμίζει λίγο τους ήρωες του Σπύρου και σε αυτό το βιβλίο, αλλά και σε όλα τα προηγούμενα, ειδικά σε αυτό. Αυτό που είναι στη φύση του και βαθιά μέσα από κάθε άνθρωπο, και αυτό που βλέπουν οι άλλοι γύρω του, ή αυτό που αναζητούν οι άλλοι να δουν γύρω του. Αυτό παιδί γεννήθηκε με ένα χέρι, με το αριστερό, του έλειπε το δεξί του χέρι. Ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε στο να έχει ένα μεγάλο ταλέντο, το ταλέντο της ζωγραφικής. Δηλαδή έβρισκε ένα κομμάτι ασβέστη, ένα κομμάτι κάρβουνο και με αυτά ζωγράφιζε. Την αφήγηση στην παρουσίαση του βιβλίου στο Ηράκλειο έκανε ο Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, γνωστός στο κοινό από το ρόλο του στο Σασμό. Έχω δει μάνα να παίρνει το χρώμα που αγαπάς και να το κάνει μαύρο. Να παίρνει την πορφύρα για να την κάνει μέσα στη χούφτα της λάσπη και βούρκο. Έχω δει τη μάνα μου. Είναι ένα τρομερό νέο βιβλίο του Σπύρου, το οποίο πραγματικά είναι εμπνευσμένο. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που για ακόμα μια φορά είναι στην Κρήτη, τον προηγούμενο αιώνα και στο σήμερα. Και το εκπληκτικό για μένα είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το βιβλίο. Πηγή έμπνευσης είναι ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μεγάλος μας γλύπτης και η ζωή του. Ο συγγραφέας που μίλησε πολύ γρήγορα στις καρδιές των αναγνωστών μας προειδέασε για τα επόμενα επεισόδια της πολύ αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς Σασμός, ενώ επιβεβαίωσε τις συζητήσεις για νέα σεζόν. Μα τώρα βλέπουμε ότι 1,5 χρόνο μετά η Αργυρό είναι παντρεμένη με τον Σταύρο. Έτσι. Και ακούμε και το κλάμα ενός παιδιού. Τώρα τι γίνεται. Ο Αστέρης θα βγει από τη φυλακή. Η Σεμίνα θα εμφανιστεί και θα πει την αλήθεια. Έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε πολλά να δούμε και νομίζω ότι θα κρατήσει σε αγωνία το τηλεοπτικό κοινό. Την ικανοποίηση και τη συγκίνησή του για την αγκαλιά του κόσμου προς το έργο του Σασμός εξέφρασε ο κύριος Πετρουλάκης, ο οποίος χαρακτήρισε αναπάντεχη την τόσο μεγάλη επιτυχία. Εγώ γράφω γιατί θέλω να κάνω καλό στην ψυχή μου, να βγαίνει έξω αυτό που έχω. Γράφω για τους αναγνώστες πια που με αγαπάνε πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους κανένας συγγραφέας δεν θα ήταν τίποτα.